Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Φάνης Κοφίδης στο μικρόφωνο από την ραδιοσυχνότητα Πατρίδα 100,4 με τον Δημήτρη Κυπουρό, ιδιοκτήτη και στην τεχνική επιμέλεια. Σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εβδομάδα διερεύνησης σε πλάτος και σε βάθος σημαντικών επίκαιρων ή και διαχρονικών ζητημάτων του ανθρώπου στον τόπο μας, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και βεβαίως διαχρονικά και διαπολιτισμικά. Η προσπάθειά μας, όπως πάντα, είναι η ενίσχυση του ορθού λόγου. Θυμάστε λοιπόν πώς ξεκινήσαμε, πώς τελειώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με μια πολύ δυνατή εκπομπή για ένα κορυφαίο, ίσως το κορυφαίο για πολλούς, επάγγελμα παύρα λειτουργήμα, με την αξιακή του διάσταση, αλλά και με τις τρευλώσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και γιατί όχι ακόμα και στη Ροδόπη και στην Κομωτινή. Σας είχα υποσχεθεί όμως ότι δεν θα κάνουμε μόνο αυτά τα λεγόμενα υψηλής αναγνωρισιμότητας επαγγέλματα λειτουργήματα, όπως είναι η δικαιοσύνη, είναι η ιατρική, είναι η νομοθετική εκτελεστική εξουσία, είναι η δημοσιογραφία, η ενημέρωση κτλ. Σας είπα ότι θα κάνουμε και εκπομπές για εξίσου, τουλάχιστον εξίσου σημαντικά επαγγέλματα λειτουργήματα, τα οποία όμως όχι μόνο είναι απαξιωμένα κατά κάποιον τρόπο στη συνείδηση του πολίτη, εσφαλμένα κατά τη δική μου εκτίμηση, ή αν θέλετε όχι εσφαλμένα, αλλά παρεξηγημένα, παρερμηνευμένα μέσα σε αυτό που ζούμε ως νεοελληνικότητα με τα ελλείμματα της αυτογνωσίας και της υπερβολής στις επιλογές που κάνουμε και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά όχι μόνο είναι απαξιωμένα, αλλά θα έλεγα ότι ίσως να έχουν και μεγαλύτερη υπεραξία όσον αφορά τουλάχιστον την προσδοκία, πρώτον, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και δεύτερον, να φωτιστεί πραγματικά το έργο που επιτελούν αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν, στο στούντιο καλωσορίζω έναν πολύ αρμόδιο άνθρωπο, ξεχωριστό και έμπειρο και στα κοινωνικά αλλά και στα επαγγελματικά που αφορά αυτό το επάγγελμα λειτουργήμα που θα αναφέρουμε σήμερα, και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζηλούδη. Γεια σας, κύριε Ζηλούδη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Να είστε καλά, ελπίζω τα επόμενα 50 λεπτά να έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα με τη δύναμη της αλήθειας, αυτή είναι η εκπομπή. Δεν στρογγυλεύουμε τα πράγματα, δεν αποδίδουμε κατηγορίες, αλλά όπου χρειάζεται, με την πλατωνική βέβαια έννοια, να αναφέρουμε ευθύνες και να φωτίσουμε τομείς και συμπεριφορές που χρειάζονται βελτίωση ή ενίσχυση. Θα το λέμε αυτό κανονικά με τη δύναμη της αλήθειας. Αλλιώς δεν έχει αξία να κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Έτσι ακριβώς, αν δεν πούμε την αλήθεια και στον κόσμο και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, δεν γίνεται τίποτα. Πόσο μάλιστα σήμερα με την κρίση που έχουμε καταλάβει ότι τελείωσαν τα ψέματα και οι ψευδεστήσεις. Δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν είναι. Εγώ θα έλεγα ότι πολλά πράγματα δεν είναι ρόδινα στην Ελλάδα και τα ρίχναμε κάτω από το χαλί. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Και αυτά πληρώνουμε τώρα. Βέβαια. Πολύ πολύ μεγάλο δείγμα, νομίζω, ορθοφροσύνης αυτό που είπατε. Και πραγματικά σας συγχαίρω. Δεν είναι πολλοί αυτοί που το παραδέχονται έτσι. Απλά πάντα ο μέσος νεοέλληνας ή η μέση νεοελληνική αντίληψη των πραγμάτων είναι ναι μεν, αλλά και οι άλλοι ή οι ανεύθυνοι ή αυτοί έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Όχι. Πρέπει να ξεκινάς από την αυτογνωσία και τον αυτοπεριορισμό, πρώτα το δικό σου και μετά να αποδίδεις ευθύνη. Δεν ρίχνουμε ευθύνη σε κανέναν. Πρώτα πρέπει να είμαστε εμείς σωστοί και μετά να βλέπουν και τους άλλους. Αν δεν είμαστε εμείς σωστοί, δεν γίνεται τίποτα. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, άρα όπως αντιλαμβάνεστε, υψηλό λειτουργήμα, υψηλό επάγγελμα, οδοκαθαριστές. Δεν θα το πω από κομιδή σκουπιδιών ή απορριμμάτων, διότι έτσι ακούγεται πολύ τεχνοκρατικό. Για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, οδοκαθαριστές, και θα το πω δεικτικά για να στυλιτεύσω, να αναφέρω την απαξίωση, σκουπιδιάριδες. Καμία σχέση, κύριε Ζηλούδη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, δηλαδή δεν ήξερα εγώ τίποτα από όλα αυτά εδώ. Τα 3 χρόνια όμως που κάθισα εκεί και τα γνώρισα όλα, πράγματι είναι ήρωες. Ήρωες είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι και λίγοι. Δεν φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ για να καθαρίσουν ένα δήμο της Κομωτινής με 40 χωριά, 47 χωριά και μία πόλη. Δυστυχώς δεν φτάνουν, γι' αυτό είναι ήρωες. Χειμώνα, καλοκαίρι, ζέστη, κρύο, αυτοί οι άνθρωποι μέρα νύχτα είναι στον αγώνα. Θέλω εδώ να τονίσω βεβαίως και μετά από αυτόν τον ωραίο πρόλογο, ότι είπατε 3 χρόνια τώρα, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι για 3 χρόνια ήταν αντιδήμαρχος, πρώην αρμόδιος δηλαδή στον τομέα περιβάλλον και πολεοδομία, και τώρα είναι δημοτικός σύμβουλος. Έχει το στίγμα του και την αναγνωρισιμότητά του ως ένας άνθρωπος ήπιων τόνων και εργατικότητας.
Και είναι επίσης και προϊστάμενος τεχνικής ασφαλείας στη ΔΕΗΣΤ και στη ΔΕΔΙΕ. Άρα όταν θα κάνουμε και γι' αυτό πραγματικά το υψηλής προσδοκίας επάγγελμα που είναι οι άνθρωποι παρέχουν ουσιαστικά με, με τη λειτουργία τους και με το λειτουργικό τους επάγγελμα φως, ηλεκτρικό φως, θα το πούμε και σε κάποια άλλη εκπομπή και θα χαρώ πάρα πολύ να είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πιο πολύ με το κομμάτι το αξιακό και να πάμε μετά και στα τεχνικά θέματα, προβλήματα που οπωσδήποτε χρειάζεται να τα φωτίσουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει περισσότερο, πέρα βεβαίως από την οικονομική ένδυα και τα προβλήματα, τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο λειτουργικότητας για να αποδοθεί η αξία, η πραγματική στην προσπάθειά τους. Δηλαδή οι ίδιοι να μπορούν να προσφέρουν πραγματικά για να έχουν δηλαδή και την απόδοση που θέλουμε κι εμείς. Αλλά πριν από αυτά τα τεχνικά θέματα, θέλω λίγο στο κομμάτι το αξιακό να μείνουμε. Ποιος είναι ο λόγος, κύριε Ζηλούδη, κατά τη δική σας εκτίμηση, και εδώ βάζουμε προβληματισμό, δεν κάνουμε δημοσιογραφική εκπομπή. Ποιος είναι κατά τη δική σας εκτίμηση, έτσι με τη δύναμη της αλήθειας, που η λέξη απορριμματοσυλλέκτης ή σκουπιδιάρης ή οδοκαθαριστής δεν χαίρει της εκτίμησης σε εισαγωγικά και της κοινωνικής αναγνωρισιμότητας όπως ένας αρχιτέκτονας, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος κτλ. Έχει να κάνει, λέτε, με τον υπαινιγμό ότι είναι αυτό που μετά από τη χρήση το απορρίπτουμε, ότι είναι το βρώμικο που δεν το χρειαζόμαστε μετά τη χρήση του. Να σας πω, αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Από την ώρα που άρχισε η κρίση, ήρθαν και παιδιά μου, άτομα, ήρθαν και άτομα που τελείωσαν το πανεπιστήμιο και δούλευαν στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή η λέξη σκουπιδιάρης ή η λέξη γιατρός. Είναι το ίδιο. Όλοι τρέχουν για το μεροκάματο, όλοι τρέχουν για να βιώσουν την οικογένειά τους. Δεν μπορούν διαφορετικά. Κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχουν πτυχιούχια ή ΤΕΗ οι οποίοι έρχονται και κάνουν αίτηση για να είναι οδοκαθαριστές. Οδοκαθαριστές, έτσι λοιπόν, ακριβώς. Τέλεια, τέλεια. Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι δύσκολο για μας, για το Δήμο, τέτοια άτομα να έρχονται για οδοκαθαριστές. Αλλά δεν μπορεί τίποτα να κάνει ο Δήμος. Καλά, αυτά θα πάμε σε αυτά τα τεχνικά θέματα, κύριε Ζηλούδη. Ας μείνουμε λίγο στο αξιακό και γιατί η απαξίωση του επαγγέλματος αυτού ίσως έχει και μία εξήγηση. Σας θυμίζω, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ στο στούντιο, σας θυμίζω ότι αυτή η εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας προσπαθεί να ενδυναμώσει τον ορθό λόγο και τη διαφώτιση του μέσου πολίτη με έναν τρόπο που ίσως δεν έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον στις ραδιοσυγχρόνιτες, για να μην πω και στα τηλεοπτικά πάνελ. Σε εύρος και σε βάθος, συνδυασμός επιστημών, πολιτικής, φιλοσοφίας, ιστορίας, ψυχολογίας. Όλο αυτό το πακέτο δίνει πάντα την καλύτερη της προσπάθεια, ώστε όποιος ακούσει την εκπομπή και όποιος ακούσει και τον καλεσμένο, τον συνδετημόνα μας, τον ραδιοσυνδετημόνα, νομίζω ότι αποκομίζει κάτι διαφορετικό και δεν πάμε στα επιφανειακά μόνο. Το διαφορετικό π.χ. θα επιμείνω λιγάκι. Ότι ο γιατρός παρέχει υπηρεσία που έχει να κάνει με το ίδιο το αγαθό της ζωής. Ότι μπορεί κάποιες στιγμές, μάλιστα πέρα από τις καθημερινές αποκλίσεις από την υγεία και τα προβλήματα, αλλά από κάτι πολύ σοβαρό που κινδυνεύεις να πάθεις ζημιά και να πεθάνεις, σε σώζει. Άρα υπάρχει μια σωτηρία. Ο δικηγόρος, όταν είναι υψηλό επίπεδο, και μάλιστα οι δικαστές ή οι εισαγγελείς, που μπορεί και αυτοί να σώσουν ένα άλλο αγαθό, όχι την υγεία, την ελευθερία. Η δημοσιογραφία, η ενημέρωση δεν σε αφήνει στο μαύρο σκοτάδι, σου δίνει πληροφορίες και η πληροφορία βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δύναμη και για παραγωγή ατομική αλλά και για εξουσία. Όλα αυτά, παιδεία, παιδαγωγός, σου δίνει όλα τα φόντα ώστε σε βάθος χρόνου και να είσαι συγκροτημένος πολίτης αλλά και να παράγεις έργο και να βοηθείς και τον εαυτό σου. Εδώ λοιπόν δεν μπορείς να πεις επιφανειακά στην αρχή ότι ο οδοκαθοριστής είναι στο ίδιο επίπεδο προσδοκίας που διαχειρίζεται τέτοια υψηλά αγαθά. Εδώ λοιπόν είναι το σφάλμα μας. Εδώ μπερδεύουμε την αξία, προσέξτε, των αγαθών που είπαμε προηγουμένως και το αποκλείουμε εκεί. Ενώ ουσιαστικά, εάν δεν μαζευτεί το σκουπίδι. Είναι το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι το ίδιο ακριβώς. Εγώ αυτό πάλι θα το τονίσω, ότι πριν 3 χρόνια είχα τις ίδιες αντιλήψεις, ότι ο γιατρός είναι διαφορετικά, σώζει ζωές, ο δικηγόρος σώζει την ελευθερία και ο δοκαθαριστής
είναι για την καθαριότητα. Αν δεν υπάρχουν εδώ καθαριστές, οι λεγόμενοι σκουπιδιάριδες, για να μιλήσουμε απλά, δυστυχώς η πόλη θα βρωμήσει. Και όχι μόνο αυτό. Θα έχουμε μια βρώμικη πόλη και ένα βρώμικο δήμο. Εντάξει, και αυτό σημαίνει ότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή καθαρή πόλη και θα έχουμε και καλή την υγεία μας. Είναι αισθητική μόνο λοιπόν η βελτίωση, είναι ουσιαστική, είναι ουσιαστική και όχι αισθητική. Υγειονομική και όχι αισθητική. Τι μπορεί να πάθει κάποιος λοιπόν, αν δεν μαζευτεί το σκουπίδι 1, 2, 3, 5 μήνες? Πάρα πολλές αρρώστιες. Ακριβώς. Μέχρι και να πεθάγει. Επιδημίες και όλα αυτά εδώ. Και τα γνωρίζουμε αυτά έτσι, εδώ. Κατέβασαν το στρατό στην Αθήνα να μαζέψει τα σκουπίδια. Γιατί κατέβασαν το στρατό όταν έκαναν απεργία εδώ καθαριστές? Και δεν τα άφησαν 2-3 μήνες εφόσον δεν είναι το ίδιο επάγγελμα με τον γιατρό και τα λοιπά. Ή το δικηγόρο. Ή το δικηγόρο. Μπορεί ας πούμε να απεργούν και αυτοί, υψηλό επάγγελμα και προσδοκία, αλλά δεν κινδυνεύεις άμεσα έτσι από επιδημίες, ούτε τα παιδάκια σου κινδυνεύουν από επιδημίες, και τιμούμε πάρα πολύ βέβαια τη νομική τέχνη και το λειτουργήμα. Αλλά, όχι αλλά, ταυτόχρονα όμως μπορούμε στο ίδιο ύψος να αναφέρουμε και την αποκομιδή σκουπιδιών από τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί τουλάχιστον να παρεμποδίσει, πέρα βέβαια από το ότι είναι επαγγελματίας, έτσι, και αυτός δουλεύει, παίρνει λεφτά. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παρεμποδίζει την εκδήλωση μολυσματικών, πανδημικών ή ενδημικών φαινομένων. Δηλαδή, άγριες αρρώστιες. Και δεν μιλούμε εδώ πέρα για μόνο η αισθητική ή η βρωμιά που λέμε, η οσμή. Υπάρχουν καταγεγραμμένα παραδείγματα και σε ευρωπαϊκές χώρες, παλαιότερα βέβαια, αλλά και σε αφρικανικές και σε άλλες περιοχές, όπου ξέσπασαν, παρακαλώ, ενδημίες και επιδημίες με βάση το κακό σύστημα αποκομιδής των σκουπιδιών. Μιλούμε δηλαδή για την χολέρα, ελονοσία και τύφο. Λοιπόν, όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πόσο σημαντικό είναι να τα αναφέρουμε και από την εκπομπή μας, αλλά και μέσα να γίνει δηλαδή συνείδηση ότι η αποκομιδή σκουπιδιών είναι ένα από τα ύψιστα λειτουργήματα. Γιατί δεν έχει να κάνει με το καθημερινό ντουζάκι και την έξοδό μας για να είμαστε καθαροί. Έχει να κάνει με κίνδυνο για τις ζωές μας, για κίνδυνο για τα παιδιά μας, για κίνδυνο ακόμα και διολίσθηση μιας ολόκληρης οικονομίας, αφού απώλειες στην συνολική οικονομική παραγωγή μπορεί να επηρεαστούν πάρα πολύ από το έλλειμμα καθαριότητας, όταν βέβαια αυτό χειροτερεύσει και γίνει πολύ υψηλή απειλή. Ας πάμε όμως τώρα και στα άτομα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Είπατε προηγουμένως, και ξαφνιάζει αυτό που λέτε, τον κόσμο, ότι υπάρχουν πτυχιούχοι ΑΕΗ και ΤΕΗ οι οποίοι δουλεύουν και κάνουν τις αιτήσεις τους. Βλέπετε αντικειμενικά τώρα, έτσι γίνεται πιο αντικειμενικά, βλέπετε και σε αυτούς τους ανθρώπους μία προσαρμοστικότητα στην κοινωνική αντίληψη ότι έλα μωρέ σκουπιδιάρης είναι, και να έχουν πρόβλημα σε αυτό, ή το έχουν ξεπεράσει αυτό το πράγμα και αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουν? Αυτό υπήρχε κάποτε. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα είναι λειτουργήμα. Όπως αυτό δεν υπάρχει στη Γερμανία, έτσι δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Είτε σκουπιδιάρης είσαι, είτε υπάλληλος στη ΔΕΗ είσαι, είτε γιατρός είσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι το ίδιο σε υψηλό, αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι ίσως να είναι και κάτι παραπάνω. Διότι ο γιατρός. Οπωσδήποτε για μένα είναι κάτι παραπάνω. Έτσι. Εντάξει, είναι κάτι παραπάνω, γιατί σας είπα ότι με συνθήκες, είτε ζέστη, είτε κρύο, οι άνθρωποι αυτοί, είτε χιόνια, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα και τα απορριμματοφόρα έβαλαν αλυσίδες και πήγαιναν στα χωριά και μάζευαν τα σκουπίδια. Από μία μέρα να αργήσει να πάρουν τα σκουπίδια από ένα χωριό, το χωριό πλέον θα πάρει τηλέφωνο και θα πει: δεν μαζεύτηκαν τα σκουπίδια να έρθουν. Και 12 η ώρα και 1 η ώρα θα πάνε να μαζεύουν τα σκουπίδια. Και αυτό σημαίνει, είναι πολύ φυσιολογικό να το σκεφτούμε και να το αναφέρουμε, ότι σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, που για αυτούς είναι αυτονόητο ότι θα κάνουν τη δουλειά τους, όταν σε άλλα επαγγέλματα μία έκτακτη συνθήκη δημιουργεί φοβίες, αυτοί υπερβαίνουν τους φόβους. Και το κάνουν σαν καθημερινή λοιπόν επαγγελματική, άρα σαν να εκτελούν το καθήκον τους, σαν αυτονόητο. Είναι αυτονόητο καθήκον. Δηλαδή μπορεί από το καφενείο που ήταν όταν ήταν, ξέρω εγώ, 25 χρονών, ξαφνικά βρίσκεται
ένας άνθρωπος οικογενειάρχης και βγάζει το ψωμί του και ως καθήκον πλέον το θεωρεί και να μην πληρωθεί 5 μέρες, ότι πρέπει να γίνει και το εκτιμάει, και το εκτιμάει αυτό που βγάζει. Και άρα βελτιώνεται σαν άνθρωπος. Και βελτιώνεται σαν άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω ένα παράδειγμα στην αντιδημαρχία μου που ήμουνα. Η ώρα 1 το βράδυ μας πήραν τηλέφωνο από την περιοχή Ομήρου ένα βράδυ ότι έριξαν όλους τους κάδους κάτω και γέμισε ο δρόμος σκουπίδια. Μια μισή ώρα παρουσία και εμένα και των προϊσταμένων και των καθαριστών πήγαμε και καθαρίζαμε το δρόμο για να μην υπάρχουν σκουπίδια μέχρι τις 2.30 η ώρα. Συγχαρητήρια. Δεν είναι για τα συγχαρητήρια. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι, μπορούσαν να πει θα ξημερώσει αύριο, θα πάμε να τα, να τα μαζέψουμε. Όχι, ήρθανε και τα μαζέψαμε. Όλοι μαζί, εγώ φυσικά εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι από αυτούς που έβλεπα, δεν μάζευα. Ωραία, για να διευκρινίσουμε και να λέμε και τις αλήθειες. Με τη δύναμη της αλήθειας. Αλλά μια στιγμούλα, έτσι όπως το θέτετε, εσείς επιβλέπατε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ας πούμε, και πολύ καλά κάνατε και συντονίζατε. Αλλά επειδή υπάρχουν θέματα σε τρία επίπεδα που σήμερα συζητούμε, το ένα είναι το αξιακό, δηλαδή που είναι απαξιωμένο αυτό στη συνείδηση του μέσου Έλληνα, του σύγχρονου Έλληνα, ο οποίος ξαφνικά γεννήθηκε και από τη μετάβασή του από το χωράφι και τη σκληρή εργασία, όλοι ξαφνικά θέλουν να είναι είτε επιστήμονες, είτε πολυπτυχιούχοι, είτε διευθυντές. Είτε διευθυντές και κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, και ουσιαστικά είναι αυτό το ένα το πρόβλημα. Δηλαδή η απότομη μετάβαση από τον ιδρώτα στην ευκολία, μέγα πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας ως ένα ιστορικοπολιτισμικό πράγμα που εξελίχθηκε. Μέγα. Το δεύτερο είναι, πέρα από την απαξίωση λοιπόν, είναι τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στις υπηρεσίες, στις ανάγκες για ακόμα μεγαλύτερη επίδοση και την συμπόρευση της χώρας με τα υψηλά ευρωπαϊκά στάνταρτς. Και το τρίτο που υπάρχει, ο εθελοντισμός, τον οποίο θα τον φέρω τώρα στη συζήτηση, γιατί εσείς τον αναφέρατε μόνο σας, εσείς επιβλέπατε, αλλά επιτέλους, όσο και να είναι τέλεια η αποκομιδή σκουπιδιών ή αντίστροφα, όσο και να μην είναι δυναμική και πλήρης η υπηρεσία αυτή που μπορεί να προσφέρει ένας Δήμος, και θα τα συζητήσουμε αυτά, επιτέλους, γιατί να ρίχνουμε πάλι το πρόβλημα κάτω από το χαλί? Ο εθελοντισμός, γιατί δεν λειτουργεί, ενώ παλιότερα, όπως λέτε και εσείς νομίζω, ο παππούς, η γιαγιά κοιτούσε την αυλή του κτλ. Σήμερα ο εθελοντισμός μόνο μετά από πάρα πολύ προσπάθεια κάνει κάποιες δράσεις, όπως ας πούμε βλέπουμε στο Sky, όπως βλέπουμε σε ορισμένες άλλες δράσεις, διασώστες κτλ. Παίρνουν το σκουπιδάκι στην πόλη, στο χωράφι, στο δάσος, στην παραλία, στο ημιαστικό περιβάλλον. Λοιπόν, σήμερα βλέπετε ότι ο εθελοντισμός είναι σε υψηλό επίπεδο ή τελικά μέσα μας δεν το έχουμε και τόσο πολύ? Δυστυχώς μέσα μας δεν το έχουμε τόσο πολύ τον εθελοντισμό εδώ, και φαίνεται αυτό εδώ και από τα σκουπίδια που είναι, φτάσαμε σε σημείο να αφήνουν τα σκουπίδια έξω από τις πολυκατοικίες, ούτε καν να τα πηγαίνουν στους κάδους. Φτάσαμε σε σημείο οι μπλε οι κάδοι που είναι για ανακύκλωση να έχουν περισσότερα σκουπίδια από ό,τι έχουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, να μην έχουν ανακυκλώσιμα υλικά. Όλα αυτά είναι παρέρχονται από εμάς. Δεν είναι από οποιοδήποτε άλλο. Από εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Εμείς τα δημιουργούμε αυτά εδώ όλα. Αν υπήρχε εθελοντισμός, φυσικά όταν θα έβλεπα μια κοπέλα να αφήνει τα σκουπίδια ή έναν άντρα τα σκουπίδια έξω από την οικοδομή και να μην τα πηγαίνει στον κάδο, στη Γερμανία τι κάνουν? Υπάρχουν τα προστήματα. Το πρόστιμο. Υπάρχουν τα πρόστιμα. Και βλέπουμε ότι όλα λειτουργούν. Δεν τολμάει να τα αφήσει. Εδώ γιατί? Φτάσαμε σε σημείο νοικοκυρά να ρίχνει από πάνω από τον όροφο κάτω στο φορτηγό τα σκουπίδια, στο απορριμματοφόρο τα σκουπίδια. Μήπως έπαιζε μπάσκετ παλιά αυτή. Μπορεί να έπαιζε μπάσκετ. Δηλαδή, ποιος εθελοντισμός, για ποιον εθελοντισμό μιλάμε? Και να μιλήσουμε και για τον ενεργητικό εθελοντισμό, το θετικό, αλλά και τον αρνητικό. Δηλαδή, το αρνητικό ποιο είναι? Τουλάχιστον την αυλή σου να τη σκουπίσεις ή να μην επιτρέψεις αυτό που είναι δίπλα στην πόρτα σου να το πάρει ο αέρας. Κάτσε, μάζεψέ το και μην τα περιμένεις λέγοντας ότι εγώ πληρώνω φόρους, πληρώνω και το Δήμο. Τι ανόητη σκέψη, τι ανόητη στάση ζωής. Έτσι ακριβώς. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι πάω τρώω στην Ιφαία επάνω, γλεντάω όμορφα και ωραία και αφήνω εκεί πέρα και τα χαρτιά και τα κουτιά και τα φαγητά και τις μπύρες και όλα εκεί πέρα και σηκώνουμε φεύγω. Ποιος θα πάει να τα μαζέψει? Έχετε δει? Υπάρχουν υπηρέτες που πρέπει να πάνε να τα μαζέψουν? Όχι, δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί λένε, έλα μωρέ, είναι του Δήμου. Μα ποιο Δήμο? Ο Δήμος θα πάει, δηλαδή, ξέρει που πήγες εσύ το προηγούμενο βράδυ και έψησες δίπλα στο ποτάμι σε μια χαραματιά
και πέταξε το σκουπίδι, το περιμένει από το Δήμο. Είναι συμπεριφορά αυτή. Άρα χρειάζεται ο εθελοντισμός, δηλαδή ουσιαστικά η ενεργοποίηση του θέλω, της αξίας του ατόμου, του ιδιώτη, να παρέμβει τουλάχιστον στο πρωτογενές επίπεδο. Δηλαδή να μην παράγει σκουπίδια εκεί που δεν θα πρέπει να είναι σκουπίδια. Λοιπόν, τέλος, είναι τόσο απλά. Τόσο απλά πρέπει να τα λέμε. Γιατί στην Ελλάδα, π.χ. ήρθε ο Ρεχ Άγγελ, τώρα είναι ο Σκίμπε νομίζω στην ομάδα, και τι τους είπε. Κοιτάξτε, αυτό είναι να το ακούσουμε. Είστε άξιοι, είστε παικταράδες, αλλά εγώ δεν ήρθα να σας προσθέσω κάτι σε αυτά που κάνετε. Ήρθα να αφαιρέσω. Δεν θα κάνετε από αυτά που ξέρετε να κάνετε, δεν θα κάνετε τα μισά. Θα κάνετε μόνο τα μισά. Και έτσι πήρε το χρυσό η Ελλάδα. Άρα, η αφαιρετική σκέψη, να μην θεωρούμε την αφεντιά μας πάνω απ' όλα και να μην παράγουμε από εδώ και από εκεί ασύστολα και ασίδωτα πράγματα, και αφού μιλάμε τώρα για τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν χρειάζεται στον νέο πλουτισμό μας και στην αντίληψη για ζωής, πρώτον, να είμαστε τόσο, τόσο καταναλωτικοί στη συμπεριφορά μας και τόσο φιδωλοί στην αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κατανάλωσης όπως είναι τα σκουπίδια. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από το Δήμο, πόσο μάλιστα όταν σε μια πολύ ωραία περιαστική περιοχή, σε μερικά χιλιόμετρα δηλαδή από την Κομωτινή, παντού υπάρχουν ρέματα, υπάρχουν ποτάμια που μπορείς, ας πούμε, εκεί να πας και να περάσεις ωραία, να περπατήσεις και να ψήσεις. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πίσω από τα σύμβολα και όχι μόνο, εκείνο το πανέμορφο, ο Βοσβόζης που μετά βέβαια βρωμίζει στην πορεία, αλλά εκείνο το πανέμορφο τοπίο είναι μέσα στο σκουπίδι, αν είναι δυνατόν. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι τα σκουπίδια είναι ο μαύρος χρυσός. Ο άσπρος χρυσός είναι το βαβάκι, τα σκουπίδια είναι ο μαύρος χρυσός. Και αν δείτε στη Βιέννη, το γνωρίζετε πολύ καλά, η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται στο κέντρο της Βιέννης. Υπάρχει εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ κάλλιστα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά θέλουν να. Δεν το λέτε αυτό γιατί είστε και στην ΔΕΔΙΑ. Όχι, όχι. Να σας τα στέλνω στο σκουπίδια για να πληρώνεστε. Εκεί πρέπει να επέμβει το κράτος, να γίνουν κάποια εργοστάσια σκουπιδιών για να μπορέσουν να γίνουν, να χρησιμοποιηθούν τα σκουπίδια και διαφορετικά, όπως η ανακύκλωση, έτσι και τα σκουπίδια. Σε ένα λεπτό λοιπόν θα πάμε σε ένα ακριβώς δίλεπτο, τρίλεπτο διάλειμμα για να δώσουμε την ευκαιρία να συγκροτήσουμε και το επόμενο κομμάτι της συζήτησης, που είναι η τεχνική επιμέλεια για όλα αυτά. Πώς μπορεί δηλαδή η τεχνογνωσία να αυξηθεί πρωτογενώς, δευτερογενώς, τριτογενώς και με την ανακύκληση, που δεν είναι ανακύκλωση, δεν το ξέρει αυτό κανένας, είναι ανακύκληση. Και θα πούμε τι εννοούμε εδώ πέρα. Βεβαίως λοιπόν ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά την ευθύνη να μην πετάμε, και από εκεί πέρα αυτός είναι ο αρνητικός. Και από εκεί, δηλαδή η παρεμπόδιση του αρνητικού τρόπου. Και από εκεί πέρα έχουμε το θετικό εθελοντισμό. Ναι, 5 άτομα, 10, όπου και αν βρισκόμαστε. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε σε ένα σύλλογο για να φαινόμαστε στα Facebook κτλ. Μαζεύεις 10 άτομα και λες θα πάμε σήμερα να καθαρίσουμε εκεί την περιοχή, και αυτό μπορεί βεβαίως να μεταδοθεί ως ιδέα και ως αντανάκλαση εσωτερικής ποιότητας και συμπεριφοράς και σε άλλους. Λοιπόν, τέτοιες μικρές δημοκρατικές επαναστάσεις χρειάζεται ο τόπος. Ναι, να μαζεύει και αυτό σκουπίδια και να μην τα περιμένει όλα βεβαίως από το Δήμο και από τους άλλους, να μην απαξιώνει, να μην θεωρεί την αφεντιά του πάνω από τους άλλους, και βεβαίως αυτό θα το συζητήσουμε στο κομμάτι δηλαδή τους άλλους, η τεχνική, η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες του Δήμου, και το τι χρειάζεται θα το συζητήσουμε σε ένα λεπτό. Σε 2 λεπτά. Όταν η ασφάλεια συναντά την εμπειρία. Όταν η ευθύνη είναι στην κορυφή. Με τη σφραγίδα μας και τις πλέον επώνυμες μάρκες, είμαστε στη διάθεσή σας. Η εμπιστοσύνη στα ελαστικά για επαγγελματίες και ιδιώτες. Λάσα, Κέτερ, αγροτικά ελαστικά Allianz, Σέχα και δωρεάν φροντίδα. Μπαταρίες για όλα τα οχήματα Hugel. Αγροτικά μηχανήματα Σακαλάκ, για αυτούς που ξέρουν να σπέρνουν. Και την ΑΣ για αυτούς που ξέρουν να θερίζουν. Διαθέτουμε χορτοσυλλεκτικά, κοπτικά ψεκαστικά και παντός είδους ανταλλακτικά. Με Μετ Χαλίτ, η επιλογή σας για κάθε εποχή. Κεντρικό κατάστημα Αριανά. Τηλέφωνο 25320 41 237. Υποκατάστημα δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη 25310
2310-30-032 και Θεσσαλονίκη, Καλοχώρη 2310-75-58-55 για να πατάτε γερά στις ρόδες σας με Met Halit. Αξιοπιστία και δύναμη. Η καρδιά της Ροδόπης χτυπά από τους 100,4. Ράδιο Πατρίδα. Ράδιο Πατρίδα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Λασπιστικούδη MySchool. Το αυθεντικό και για φοιτητές και ενηλίκους. Έναρξη 26 Σεπτεμβρίου με μαθήματα για όλες τις βαθμίδες και ολιγομελή τμήματα. Επειδή η μέθοδος είναι η δύναμη της επιτυχίας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Λασπιστικούδη MySchool. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25310-81210. Οδυσσέα Ελίτη και Καρόλου Κούν πίσω από το 3ο Γυμνάσιο. Ταξιδέψτε με τη μαγεία της λογοτεχνίας. Δείτε τον κόσμο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Κάντε μια στάση και χαρίστε στιγμές φαντασίας και ξεχνιασιάς στους αγαπημένους σας. Bookstop. Δώρα τα οποία αντέχουν στον χρόνο και σας κάνουν αξέχαστους. Bookstop. Βιβλία, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη ζωγραφικής. Δώρα. Νικολάου Ζωήδη 18 και Αγίου Γεωργίου Γωνία. Τηλέφωνο 25310-84-540. Bookstop. Εδώ όλοι κάνουμε στάση. Τώρα με έκπτωση 10% σε όλα τα είδη. Εξαργυρώνονται και κουπόνια ΟΒΑ. Ακού και δες. Οπτικά Κασπαριάν. Για ποιότητα στην επιλογή σας. Σκελετή οράσεως, γυαλιά ηλίου, φακή επαφής, γυαλιά για όλα τα αθλήματα και αξεσουάρ. Προσφέρουμε δωρεάν απεριόριστο σέρβις και οπτομετρικό έλεγχο. Κασπαριάν και για ακουστικά βαρικοΐας, αξεσουάρ και σέρβις δωρεάν. Για την κορυφή σε χαμηλό κόστος. Κασπαριάν, η υπεραξία στον άνθρωπο. Ξέρα μαζί, στην ραδιοσυχνότητα Πατρίδα 100,4, στο στούντιο με τον Γιώργο Ζηλούδη, πρώην αντιδήμαρχο και νέο δημοτικό σύμβουλο, αρμόδιο για το περιβάλλον και την πολεοδομία. Στο περιβάλλον βεβαίως είναι και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Συζητούμε για την πολύ υψηλής προσδοκίας, το υψηλής προσδοκίας λειτουργήμα που έχει να κάνει με αυτό που εντελώς απαξιωτικά και επιτρέψτε μου να πω ως δείγμα της βιαστικής αντίληψης που έχουν οι περισσότεροι από εμάς είναι ο Έλληνας, οι συμπολίτες μας, για την ιεράρχηση της σημασίας δηλαδή των επαγγελμάτων, βλακωδώς ονομάζουμε τους ήρωες ή έστω οι μη ήρωες αυτούς, έτσι για να μην υπερβάλλουμε κιόλας, δεν υπάρχει ήρωας εφόσον κάποιος πληρώνεται βεβαίως, διατήρησης ενός περιβάλλοντος στοιχειώδους καθαριότητας, στοιχειώδους διαφύλαξης της υγείας και της αισθητικής, τους οδοκαθαριστές που βλακωδώς από μικρή συνηθίσαμε να τους ονομάζουμε σκουπιδιάριδες. Θα έλεγα σκουπίδια είναι αυτά που στο καθαρό σπίτι μας μέσα παρακολουθούμε κατά 99% στην ελληνική νεοελληνική τηλεόραση. Αυτά είναι τα σκουπίδια μέσα στο καθαρό σπιτάκι με το σεμεδάκι πάνω στην τηλεόραση. Αυτά είναι τα σκουπίδια. Κοιτάξτε πόσα σκουπίδια τρώμε την ημέρα μας σε όλα τα επίπεδα. Ενημέρωση, επίπεδο ενδιαφέροντος, κυκλοφορία ιδεών στο Facebook. Όλη αυτή λοιπόν την παραγωγή υπερκαταναλωτικής φλακίας που την τρώμε στα μούτρα και δυστυχώς πολλοί από εμάς την υποστηρίζουμε κιόλας και απαξιώνουμε αυτόν που το πραγματικό σκουπίδι βρέξει χιονίσει με υψηλές θερμοκρασίες ή με παγωνιές, με θύελλες κτλ. Βγαίνουν έξω για να κάνουν απλά το καθήκον τους. Λοιπόν, είναι μηνύματα που εδώ με την εκπομπή, από την εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας, ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί στο μέγεθός τους, δηλαδή αυτή τη διάκριση π.χ. ανάμεσα στα σκουπίδια που επιλέγουμε να βιώνουμε καθημερινά και να χρησιμοποιούμε εγκεφαλικά στην ενημέρωση, στην ψυχοσύνθεσή μας, αυτό το σκουπιδαριό που είναι σε μια εντελώς ανισοβαρή σχέση με την πραγματική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος, τα απλά, τα στοιχειώδη και την πραγματική και σοβαρή ενημέρωση για παράδειγμα ή και τη στάση ζωής,
δηλαδή μακριά από κουτσομπολιά και σκουπίδια και όλα αυτά, και τελικά αυτό το πράγμα έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιωθεί από τη στάση που έχουμε για τη λέξη οδοκαθοριστής, δηλαδή για τη λειτουργία οδοκαθοριστής, για αυτό το λειτουργήμα. Λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον Γιώργο Ζηλούδη πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός που έχει διάφορες μορφές. Ο ένας είναι να κοιτάμε μέσα στο σπίτι και γύρω από το σπίτι εθελοντικά, που ουσιαστικά αυτό έπρεπε να ήταν καθήκον, έτσι. Έπρεπε να ήταν δουλειά, χρέος. Αλλά εγώ το ονομάζω εθελοντισμό για να προσδώσω μια θετική αξία σε αυτό το πράγμα. Το να μπορείς δηλαδή να ξεκινάς τον εθελοντισμό από το σπίτι, να μην πετάς έξω, είτε από το μπαλκόνι, είτε υγρά σκουπίδια που υπάρχουν έτσι και αλλιώς στα μπαλκόνια μας, μέσω των υδρορών κτλ. Αφήστε και αυτό το φαινόμενο το φοβερό που θεωρείται αυτονόητο στην Ελλάδα. Τα ύδατα, δηλαδή τα νερά του καθαρισμού στα μπαλκόνια, να τρέχουν στους δρόμους. Δηλαδή αυτονόητο. Και τι έγινε, έτσι δεν είναι? Όχι. Άλλη αποβλακωτική προσκόλληση στο έλλειμμα ευθύνης. Λοιπόν, αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά. Ας μείνουμε ακριβώς στο ότι μπορεί να ξεκινάει, αγαπητέ Γιώργο Ζηλούδη, ο εθελοντισμός από το διαχωρισμό των πιο απλών πραγμάτων. Το πλαστικό, το χαρτί, έτσι, το γυαλί, το αλουμίνιο στο σπίτι, για να πάμε μετά και στον εθελοντισμό από ομάδες που δημιουργούνται, για να μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα από το κράτος, από το Δήμο. Έτσι, στο σπίτι είναι. Τι μπορεί να γίνει, για παράδειγμα? Αυτό που είπατε, να γίνει ο διαχωρισμός της αποκομιδής των σκουπιδιών με τα ανακυκλώσιμα υλικά που πρέπει κάποτε να συμμορφωθούμε κι εμείς, γιατί ξέρουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, είτε το πουκάμισο που φοράτε είτε την μπλούζα που φορά, μπορεί να είναι από ανακυκλώσιμα υλικά και κάπου χρησιμεύουν. Και το κράτος βοηθάει και το Δήμο βοηθάει, και την οικονομία μας, αυτό βοηθάει τα πάντα. Και την τσέπη μας βοηθάει. Την τσέπη μας. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι η συμπεριφορά αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το επίπεδο πολιτισμού του ατομικού που κουβαλάμε, άρα της ευθύνης και της οικογένειας βεβαίως και της ενημέρωσης του κράτους, του Δήμου κτλ. Για σωστή καθοδήγηση, και την άλλη είναι και η ενημέρωση αντικειμενικά. Πέντε πράγματα. Ερώτηση, με τη δύναμη της αλήθειας. Ο Δήμος έχει πρόβλεψη να πηγαίνει στα σχολεία και να διδάσκει στα παιδιά το διαχωρισμό σκουπιδιών, για παράδειγμα, τον εθελοντισμό σε αυτό, υπεραβρέχει, κύριε Ζηλούδη? Να σας πω. Με τη δύναμη της αλήθειας. Με τη δύναμη της αλήθειας, γιατί πήγα εγώ προσωπικά με μια επιτροπή και περάσαμε όλα τα γυμνάσια και όλα τα δημοτικά. Μαζί με τη Διαμάθ πήγαμε στα σχολεία όλα, και τα δημοτικά και τα γυμνάσια, γιατί από εκεί πρέπει να αρχίσουμε και όχι από τους μεγάλους. Κάναμε και δύο συνελεύσεις στο πολυκέντρο του Δήμου Κομωτινής και εκεί και μιλήσαμε για να ανακυκλώσουμε υλικά. Πόσες φορές έγινε αυτό στα τρία χρόνια που ήσασταν, κύριε Ζηλούδη, για να σας μαλώσω και λίγο? Στα τρία χρόνια έγινε κάθε χρόνο δύο φορές. Α, είναι σημαντικό επομένως. Στο εξάμεινο μια φορά. Στο εξάμεινο είναι πολύ σημαντικό. Γινόταν έτσι. Γινόταν στα σχολεία κάθε χρόνο πηγαίνουν και τώρα συνεχίζουν. Και χωρίς αυτό να επιβεβαιωθείτε. Και δώσαμε όχι, αυτοβούλους για να δούμε, γιατί θέλαμε πραγματικά να υπάρχει ανακύκλωση. Και στην ανακύκλωση ήμασταν από τις καλύτερες πόλεις, από τους καλύτερους Δήμους στην Ελλάδα. Που είχαμε πολύ καλή ανακύκλωση. Είναι αυτό ευχάριστο. Πείτε λοιπόν, πείτε ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Είμαστε δηλαδή σε ένα σχολείο. Τι τους λέγατε να ακούσουν, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές. Αυτό που είπατε εσείς. Τι θα λέγατε λοιπόν μέσα σε ένα λεπτό, πείτε, έχετε μπροστά σας κόσμο και παιδιά. Αυτό που είπατε κι εσείς. Πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός ακόμη από το σπίτι. Είχαμε μοιράσει και σακούλες, κάτι μπλε σακούλες, τις οποίες προς τιμήν ο κύριος Κοτσάκης, ξεκίνησε από τον κύριο Κοτσάκη να γίνεται ενημέρωση και συνεχίσαμε εμείς. Μοιράσαμε και σακούλες ξανά και στα παιδιά αλλά και στους γονείς που ήρθαν και παρακολούθησαν τις συζητήσεις, να γίνει το διαχωρισμός από το σπίτι και να μην μπαίνουν σκουπίδια μέσα στα ανακυκλώσιμα υλικά. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε να αδειάζουμε τα σκουπίδια, τα παίρνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά για να πηγαίνουμε στην Αλεξανδρούπολη και να γυρνάει με το 30% σκουπιδιών πίσω στα ανακυκλώσιμα υλικά. Ερώτηση, επειδή δεν γνωρίζω, υπάρχουν απορριμματοδοχεία στην αγορά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι για να συλλέγουν εκεί τα ανακυκλήσιμα και τα μη ανακυκλήσιμα, ή δεν υπάρχουν αυτά στην αγορά? Για το σπίτι, ή πρέπει τώρα η νοικοκυρά να τα βάζει στην τσάντα? Για το σπίτι, γι' αυτό μοιράσαμε τις σακούλες. Υπήρχαν ειδικές σακούλες μπλε, κάτι μπλε σακούλες από έξω που είχε αποκάλυψη πλαστικό κτλ. Για να μπαίνουν εκεί πέρα και να αδειάζουν, και όχι να πετάμε με τη σακούλα μας, να αδειάζουν μέσα στον κάδο ανακύκλωση, στον μπλε κάδο ανακύκλωση που υπάρχει. Και τώρα, αν είδατε, υπάρχουν και κάδοι για γυαλιά ξεχωριστά,
βάλαμε και κάδους για γυαλιά, βάλαμε, δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται όσο πρέπει να χρησιμοποιούνται. Καλό είναι να το σπάζουμε το γυαλί, να πετάμε το μπουκάλι κάτω στην πλατεία, γιατί είμαστε μάγκες και το σπάζουμε το μπουκάλι στην πλατεία, παρά να το βάζουμε στον κάδο μέσα. Ενώ είναι δίπλα, είναι δίπλα ο κάδο. Η μαγιά μας είναι να το σπάζουμε το μπουκάλι παρά να το βάζουμε μέσα. Υπήρχε και μια ενημέρωση και για τους κάδους στους μαγαζάτορες που έχουν εστίαση, μαγαζιά εστίασης, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτά εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει εξέλιξη. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν υπάρχει εθελοντισμός. Δεν υπάρχει εθελοντισμός. Στο βαθμό αυτό εδώ μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού εθελοντισμός. Γιατί εμείς εδώ 5-6 μήνες έχουμε δώσει εξετάσεις, δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Στην δίκαιη, θεωρώ, σκληρή αυτοκριτική που κάνουμε για αυτοπεριορισμό που χρειάζεται στον τόπο μας, που νομίζετε οφείλεται μια περισσότερο φιλοσοφική αλλά έχει κοινωνική αξία αυτή η σκέψη. Πού νομίζετε οφείλεται ότι δεν υπάρχει εθελοντισμός εδώ, ενώ υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα? Γιατί εδώ λέμε ότι εγώ πληρώνω τον υπάλληλο, πληρώνω δημοτικά τέλη και υποχρεούται ο υπάλληλος να έρθει να μαζέψει τα σκουπίδια. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν υπάρχει ένα είδος, για να το πούμε και αυτό, ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού. Ναι, υπάρχει ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού. Όχι φιλετικό ρατσισμό, αλλά σου λέει: εγώ είμαι, ο άλλος τον πληρώνω, ας έρθει να τα μαζέψει. Υποχρεούται. 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 Δηλαδή έτυχε μπροστά μου και επειδή τον έκανα παρατήρηση, έβγαλε το στοχτοδοχείο από το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα, έριξε τα τσιγάρα κάτω, τα αποτσίγαρα κάτω και επειδή τον έκανα παρατήρηση, ακόμη λίγο θα τρώει και ξύλο. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το πράγμα. Θα το πω, ναι, εντάξει, ταιριάζει σε μια σοβαρή εκπομπή. Και τα λέμε επειδή είναι η εκπομπή δύναμη της αλήθειας. Της αλήθειας. Αφού είναι τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Για να πούμε και αυτό, είμαι και εγώ κάποιες ηλικίες πλέον. Δεν είμαι πλέον 30 χρονών για να το παίζω μαγκάκι ή νεοελληνικό. Μπορώ λοιπόν να πω, όχι ότι τα 30 χρονών δεν υπάρχουν σοβαρά 30 χρονών παιδιά, αλλά τώρα μιλώ εξελικτικά όσον αφορά την πορεία προς την οριμότητα και την ορίμαση και τη συμπεριφορά. Ξέρεις, αγαπητέ Γιώργο και Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, πόσο σπαστικός γινόμουν και γίνομαι ακόμα και τώρα, αλλά λίγο τώρα πιο εκλεπτισμένα. Δηλαδή, όταν έχω συνοδό μέσα στο αυτοκίνητο, λέω: μπορείς να φορέσεις τη ζώνη? Τι λέρε, φίλε, μπορείς να φορέσεις τη ζώνη, σε παρακαλώ. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται. Παλιότερα ήμουν πιο άγριος. Φόρα ζώνη, σβήσε το τσιγάρο ή μη το πετάς έξω. Μπορείς καταχρηστικά να καπνίσεις μέσα στο αυτοκίνητο και τώρα μιλάμε, να το πω και πιο λαϊκά, το έλεγα και σε γυναίκες. Το έλεγα και σε γυναίκες. Λοιπόν, μην πετάς, άντε σε άντρα θα το πεις, έλα ρε φιλαράκι. Εντάξει, δεν λέγαμε φιλαράκι, λέγαμε μια άλλη λέξη. Μην το πετάς έξω τώρα, τι είναι αυτά τώρα που κάνεις. Αλλά να έχεις μια επιθυμία να περνάει η μπογιά σου σε μια γυναίκα και να βάζεις την επιθυμία σου να περάσει η μπογιά σου κάτω από την ανάγκη για καθαριότητα. Την καθαριότητα έβαζα πάντα. Και έλεγα, μην το πετάξεις έξω, τέλος. Και γινόταν χαμός μερικές φορές. Λέει, τι είναι αυτός τώρα, σπασίκλας? Ναι, σπασίκλας. Τελείωσε. Είναι αυτό που λες. Ο κοινωνικός ρατσισμός μας κάνει να είμαστε μάγκες εμάς. Να είμαστε μάγκες. Έλα μωρέ, το πληρώνω και όλα καλά και όλα τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη και μπορεί από εδώ μήπως να βγει το καλώδιο. Τα παράσιτά σας. Λοιπόν, η ρίση του επαρόδου, να πούμε εδώ πέρα ότι η λέξη, το έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή είναι ειδικά, έχει την τιμητική της σήμερα η εκπομπή για τα σκουπίδια, για τα απορρίμματα και το λειτουργήμα, να πούμε ότι η λέξη ανακύκλωση, που όλοι στην Ελλάδα και οι Πριτάνεις και οι απλοί πολίτες και οι δήμαρχοι και εσείς και όλοι μας, και εγώ δεν το ήξερα μέχρι πρότινος, το κάναμε λάθος, λέγαμε ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι λάθος. Θα κάνουμε μια μικρή επανάσταση ενός λεπτού. Η σωστή, ορθή διατύπωση είναι ανακύκλωση. Γιατί ανακύκλωση σημαίνει με ένα κέντρο φτιάχνω κύκλους ομόκεντρους τον έναν γύρω από τον προηγούμενο. Τον έναν πιο μεγάλο από τον άλλον. Αυτό είναι η ανακύκλωση. Ξανά, ανά δηλαδή, κυκλώνω. Ανακύκλωση. Η χρησιμοποίηση όμως ενός υλικού, π.χ. τώρα ενός απορρίμματος. Μετά από χρήση, επεξεργασία και επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση του προϊόντος, δηλαδή μία συνολική κυκλική κίνηση που φέρνει μετά από επεξεργασία το απόρριμα, το φέρνει στην αρχική του μορφή για κατανάλωση πάλι, είναι ουσιαστικά ένας κύκλος. Γι' αυτό λέγεται συνέχεια όταν γίνεται αυτό μία και δύο και τρεις φορές πάνω, όμως στην ίδια διαδικασία δεν είναι καινούργιοι κύκλοι, είναι ένας κύκλος, πολλές φορές ο ίδιος κύκλος. Πώς λέγεται αυτό, πολλές φορές ο ίδιος κύκλος? Ξανά κύκληση, ανακύκληση. Άρα
και να το λες ανακύκληση εκεί πέρα, θα σου πούνε μπράβο, μην κολώσετε κύριε Ζηλούδη να το πείτε αυτό το πράγμα, λέγεται ανακύκληση. Ποιος το είπε αυτό? Το είπε με τη δύναμη της αλήθειας η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των ενός εντελώς σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει πάρει και τεράστιες διαστάσεις και κοινωνικές και ιδεολογικές, θα έλεγα, μέσα στην πόλη μας. Είναι, όπως σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, οι συμπεριφορές είναι ακραίες, ή του ύψους ή του βάθους. Μιλάμε για το λεγόμενο κόσμο των φιλόζων και τον κόσμο των, όπως αυτοί αποκαλούν τους άλλους, ρατσιστές εναντίον των ζώων, τους ζωοφοβικούς, οι φιλόζωοι και οι ζωοφοβικοί, οι φοβόζωοι. Λοιπόν, προφανώς και συμφωνείτε ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν βέβαια τα ζώα. Υπάρχουν και ακραίοι οι οποίοι τα κλωτσούν και είναι ρατσιστές και κρύβονται πίσω. Η αγάπη σε ένα σημείο. Ναι. Αλλά το να υπάρχουν τόσα δέσποτα, και καλά είναι και να τα αγαπάμε και να τα φροντίζουμε. Και μακριά από μένα η μεσαλλοδοξία, έτσι. Έχω στο σπίτι μου δύο σκυλιά, έτσι. Και μπορεί να έχω και ένα. Άρα μιλώ εκ του ασφαλούς. Αλλά τόσα πολλά εκατοντάδες αδέσποτα δεν μετέχουν και αυτά, χωρίς να το θέλουν βέβαια, τα καημένα, τα ζωάκια μετέχουν πρώτον στο σκόρπισμα των σκουπιδιών, άρα είναι τεράστια ευθύνη των ανθρώπων αλλά και των απλών πολιτών αλλά και του Δήμου να προσέξει το κομμάτι αυτό των αδέσποτων και σε σχέση με τα απορρίμματα, και όχι μόνο τα σκορπίζουν, δυσκολεύουν την αποκομιδή εφόσον πηγαίνει από εδώ και από εκεί το ένα το σκουπίδι που δεν είναι μαζεμένο, και το χειρότερο, συμβάλλει αυτό το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων χωρίς να θέλουν τα έρμεα τα ζώα, συμβάλλει στην μετάδοση πιθανόν τουλάχιστον μολυσματικών ασθενειών, είτε με την σύψη των σκουπιδιών και των υλικών που έχουν μέσα, είτε ακόμα και με ασθένειες των σκυλιών και άλλων ζώων που μεταφέρονται στον άνθρωπο. Είναι αυτονόητα αυτά, αλλά στην καθημερινότητά μας, κύριε Ζηλούδη, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτή τη λεπτομέρεια και με αυτή την αλυσίδα, πείτε μου πόσοι τα λένε. Λίγοι. Δεν είναι ελάχιστοι. Ακριβώς. Άρα ας μην γυρνόμαστε πίσω από τις εξουσίες και πίσω από το συμβουλίκι μας, να τα λέμε αυτά δυναμικά, και σας καθιστώ υπεύθυνο θετικά βεβαίως, αυτά να τα θέσετε εκεί μέσα. Πείτε λοιπόν τη σχέση σκυλιών αδέσποτα. Να πούμε πρώτα πώς έγινε αδέσποτο αυτό το σκυλί. Και ποιος φταίει που έγινε αδέσποτο αυτό το σκυλί. Γιατί έχει σχέση με την περιφορά. Ναι, γιατί όταν ήταν δεσποζόμενο, το πήρα εγώ και το βαρέθηκα και σε δύο μήνες το άφησα ελεύθερο. Έτσι. Δεν μπορεί μια πόλη να έχει 300-400 σκυλιά αδέσποτα. Και να προσπαθεί ο Δήμος με δύο κοινοκομεία, και μπράβο τους φιλόζους, παρόλο που τους κατηγορούν και κάποιοι, ότι έχουν γύρω στα 300, έχουν ένα κοινοκομείο γύρω στα 300 σκυλιά, και έχουμε και εμείς ένα κοινοκομείο γύρω στα 300 σκυλιά, τα οποία η χωρητικότητά τους ήταν 80. Ήταν 80. Ήταν 80. Παρόλα αυτά, τα αδέσποτα προσπαθούμε, υπάρχουν και οι νόμοι. Ο νόμος λέει, είναι ξεκάθαρος ο νόμος. 15 μέρες το παίρνεις, το πας στο κοινοκομείο, το εμβολιάζεις, το στυρώνεις και το αφήνεις πάλι από εκεί που το πήρες. Δηλαδή το πήρα από την πλατεία, θα το αφήσεις στην πλατεία. Θα τα πούμε και αυτά. Είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα του φιλοζωισμού και του φοβοζωισμού ή του ζωοφοβισμού, της ζωοφοβικότητας, που αυτό ακριβώς, αυτός, η αναισθησία που προκύπτει από την ημιμάθεια, και η ημιμάθεια οδηγεί στους φόβους και ο φόβος σε εσωστρέφει και πάντα η εσωστρέφεια καταλήγει σε εγωισμό, δηλαδή το εγώ μου, πάντα φταίνει η άλλη. Εδώ θέλει ένα μέτρο. Και το μέτρο είναι να καταλάβουμε ότι άλλο είναι το θέμα της φιλοζωίας, που είναι πολύ σημαντικό και είμαστε όλοι, και άλλο είναι και η ανάγκη για να αγαπάς και τον άνθρωπο, να αγαπάς και τα παιδιά σου, να αγαπάς και την υγεία, να αγαπάς την αισθητική και τα ζώα μαζί σε ένα περιβάλλον. Δεν μπορεί λοιπόν στο όνομα της φιλοζωίας ούτε ασφαλώς να κλωτσούμε ζώα και τα λοιπά φασιστικά, ούτε όμως και ανοήτως να ταυτίζουμε τον άνθρωπο ο οποίος θέλει το σημάζημα να μην υπάρχουν αδέσποτα ή την μετρίαση του φαινομένου, ακόμα και με την αποφυγή άλλων φαινομένων, επιθέσεις πεινασμένων σκυλιών σε μικρότερα παιδιά και ηλικίες, ακόμα και σε ενήλικες. Εγώ το είδα μπροστά μου. Δύο φορές δάγκωσαν. Δύο φορές. Και εγώ έσωσα μια γυναίκα, ας πούμε, που ζητούσε βοήθεια και κοιτούσε ο κόσμος αστισμένος. Λοιπόν, άρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα και θα το θέσουμε οπωσδήποτε όμως, η σχέση των αδέσποτων με το θέμα των απορριμμάτων και τις ευθύνες που έχει. Εδώ οφείλουμε να το πούμε. Πάνω απ' όλα ο Δήμος είναι πολύ σημαντικό, κορυφαίο ζήτημα. Δεν αποδίδουμε εμείς κατηγορίες εδώ, ευθύνη όμως,
Ίσως και ο Δήμος, αφού αυτός αποτελείται, και αυτός αποτελείται από ανθρώπους. Δεν είναι κτίριο μόνο ο Δήμος, άρα από ανθρώπους που έχουν κάποιες συμπεριφορές. Και αυτές τις συμπεριφορές, όταν είναι στο Δήμο, φαίνονται και τίθενται στην κριτική τη δημόσια. Ενώ ένας απλός πολίτης που δεν θα κάνει το καθήκον του, δεν φαίνεται. Είναι ένας από τους πολλούς. Βέβαια, είναι πολύ χειρότερο αυτό να κρύβεσαι από την ατομικότητα και την ιδιώτευση και να περιμένεις τα πάντα από το Δήμο. Αλλά ο Δήμος ας κάνει την προσπάθειά του περισσότερο. Δηλαδή, άντε να μην πω τώρα αυτό το ρήμα που αρχίζει από χ, τι πάθαμε με την Τρόικα. Ε, όχι, όταν είναι να κάνει με το αξιακό σύστημα, με την υγεία, με τη συγκρότηση σοβαρών ανθρώπων και κυρίως έχει να κάνει με τα σκουπίδια, οπωσδήποτε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος ηθικά να ξεκινήσει μια τεράστια καμπάνια, να κόψει αν είναι από κάπου ένα κονδύλιο έστω 1.000-2.000 ευρώ και να κάνει μια δομή τώρα. Αυτό το πράγμα το τώρα και όχι μετάθεση σε ένα προγραμματισμό, κολοκύθια με τη ρίγανη λοιπόν, όχι σε ένα προγραμματισμό που είναι νορμάλ να λειτουργεί έτσι ένας Δήμος, αφού όμως υπάρχει προτεραιότητα, οφείλει αυτό να γίνει εκτάκτος με τα σκυλιά και με ορισμένα άλλα πραγματάκια. Εδώ λοιπόν ένας φίλος ακροατής μας έστειλε ένα άλλο θέμα, με τηλέφωνο λοιπόν. Οι κάδοι, λέει, συνέχεια αδειάζουν και από τους ρακοσυλλέκτες. Και επειδή είναι ακριβώς δίπλα η κανονική κάδη και της ανακύκλωσης, εννοεί ανακύκλησης, κατά τη διαλογή από τους ρακοσυλλέκτες για την ευκολία τους, μετακινούν σακούλες από τον ένα κάδο στον άλλον. Πολύ σημαντική η διαπίστωση αυτή. Συγχαρητήρια σε αυτόν που το είπε. Οφείλουμε να το δούμε αυτό με τους ρακοσυλλέκτες. Το βλέπουμε. Να το βλέπουμε, το βλέπουμε. Και να μην απορρίπτουμε τους ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι και αυτοί τι είναι, είναι πεινασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως είναι κομμάτι μιας γενικής κουλτούρας ελλείμματος ευθύνης και γνώσης για τα θέματα. Άρα θέλει και ενημέρωση εκεί. Έτσι. Συμφωνώ όσο είπατε και τα αδέσποτα, συμφωνώ απόλυτα και αυτό που είπατε. Παρόλο αυτά που είπατε, παρόλα αυτά έχει γίνει καμπάνια για τη λύσα. Είχαμε εμβόλια μέσα στο ιατρείο, το δημοτικό ιατρείο στο κοινοκομείο, για όποιος πολίτης ήθελε να πηγαίνει να κάνει ελεύθερα εμβόλια για τη λύσα, εκτός τη λύσα, και για να στηρωθούν όλα τα αδέσποτα που υπάρχουν έξω. Ωραία. Επειδή λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα, θα το προσπεράσουμε τώρα, δεν είναι ακριβώς, έτσι ακριβώς, στο επίκεντρο της ζήτησής μας, είναι εφαπτώμενο θέμα, πολύ σημαντικό, θα το κάνουμε ξεχωριστή ενότητα. Να καταλήξουμε λοιπόν στο θέμα των αδέσποτων που συμβάλλουν, όπως είπαμε, και οι ρακοσυλλέκτες, αλλά το φαινόμενο με τα αδέσποτα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έχει πάρει διαφορετική μορφή στην πόλη μας. Ναι, γιατί έχει πολλές διαστάσεις. Έχει απειλή υγείας, έχει επιθέσεις, έχει αισθητική, έχει τον ιδεολογικό πόλεμο στην χώρα και στον χώρο και στον τόπο μας, της υπερβολής και του διαχωρισμού σε κακούς φασίστες που δεν αγαπούν τα ζώα και στους καλούς φιλόζωους. Ενώ και οι μεν και οι δε έχουν αρκετό δίκιο, αλλά δεν εκφράζονται ποτέ ολοκληρωτικά, συνολικά και οπωσδήποτε συνενετικά για να λυθεί το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό που εκφράσατε εσείς, κύριε Ζηλούδη, και όπως εμείς βγάζουμε αυτή την αγωνία για τη διαφώτιση και σε αυτό το θέμα, είναι ο τρόπος με τον οποίο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, φιλόζωοι, αλλά ταυτόχρονα μερικά πράγματα είναι αυτονόητα, και αυτά τα αυτονόητα πραγματάκια καλό είναι να τα ακούνε όλοι και οι φιλόζωοι, όπως βεβαίως και ο Δήμος, ο οποίος δεν μπορεί, θα το πω έτσι, να κρύβεται ή να υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με το κοινοκομείο ή ξέρω εγώ μόνος του προσπαθεί και κάνει και ράνει, επειδή έχουμε οικονομικά ζητήματα. Όχι, εάν είναι το παιδί του δήμαρχου ή το δικό σας ή το δικό μου κτλ, να δείτε τι καλά με το αυγό στον πισινό μας τρέχουμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Είναι δείγμα ελλείμματος συνολικής επίγνωσης προβλημάτων αυτογνωσίας, είναι ιστορικοπολιτισμικό το πρόβλημα και αφορά και τον Δήμαρχο και εμένα και εσένα και όλους μας. Συμφωνώ απόλυτα, και ο Δήμος δίνει λεφτά για τα αδέσποτα. Καλά κάνεις και το τονίζεις, γιατί είσαι και δημοτικός σε εσένα. Δίνει λεφτά και δεν το προσπερνάει έτσι. Δίνει λεφτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι, στο τμήμα για τα επόμενα τελευταία 5-6 λεπτά, τεχνικά προβλήματα. Πόσα οχήματα έχει ο Δήμος, μεγάλα οχήματα, πόσα μικρά και πόσα έχει ανάγκη να έχει. Απορριμματοφόρα, υπάρχουν 12 απορριμματοφόρα, τα οποία είναι λίγα για το Δήμο. Από την ώρα που έγινε ένας ενιαίος Δήμος, Μητροπολιτικός Δήμος,
που πήρε τους άλλους δήμους μαζί τους. Δυστυχώς δεν είχαν οχήματα, με δύο οχήματα που ήρθαν από το Δήμο Γύρου και με ένα όχημα που ήρθε από το Δήμο Εξεδερχωρίου, δεν φτάνει αυτό για το Δήμο Κομοτηνής, το οποίο δεν ήρθε και προσωπικό, το αντίστοιχο προσωπικό, γιατί δουλούσαν διαφορετικές συνθήκες οι Δήμοι τότε και όλα αυτά εδώ. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ανανεωθεί ο στόλος του Δήμου. Κάνει προσπάθειες ο Δήμαρχος. Δηλαδή, καταρχήν δεν φτάνουν, δεν αρκούν αυτά τα οχήματα, αλλά και αυτά θέλουν ανανέωση στην ποιότητά τους, στην τεχνολογία τους. Ναι, στην τεχνολογία τους. Πείτε μας ένα παράδειγμα, πόσα χρειάζεται οπωσδήποτε και τι τεχνολογία σύγχρονη υπάρχει, η οποία χρειάζεται και εδώ. Να σας πω. Στον κόσμο υπάρχει, όχι εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχει στην Ευρώπη, ας πούμε. Στην Δυτική Ευρώπη. Για τα οχήματα, πράγματι πρέπει να βγει τη νέα τεχνολογία τα οχήματα. Τι κάνουν αυτά λοιπόν. Τα οποία ξεχωρίζουν μέσα στο όχημα τα σκουπίδια με τις ανακύκλησης. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το Δήμο αυτά εδώ. Τέτοια οχήματα πρέπει να έρθουν. Να έχουμε. Ξέρουμε πόσο κοστίζουν. Αυτά βγαίνουν ακριβά. 300.000 το ένα. Δεν γνωρίζουν να σας πω ακριβώς, αλλά κοστίζουν ακριβά. Υπάρχει και η συμπαθής τάξη των ανθρώπων που τους βλέπουμε ακόμα πιο απαξιωτικά σε σχέση με αυτούς που κρέμονται πίσω από τα οχήματα. Είναι τόσο συμπαθής η τάξη και τους βλέπουμε όταν πηγαίναμε για θάλασσα εμείς οι άνθρωποι μέσα στη ζέστη να μαζεύουν ένα τα σκουπιδάκια με ένα πολύ συμπαθητικό όχημα το οποίο πώς λέγεται. Η χειράμαξα. Η χειράμαξα, δηλαδή. Η χειράμαξα, το σαλέπι και ο άλλος με τη λατέρνα είναι οι καλύτερες εικόνες που έχουμε τα παιδικά. Δηλαδή. Έμειναν λίγες οι χειράβαξες. Ναι, ναι. Δυστυχώς έμειναν λίγες. Χρήσιμες, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Μα πάρα πολύ χρήσιμες. Καθαρίζει η πόλη. Γιατί τις χρησιμοποιούσα εγώ και τις χρησιμοποιεί πάλι ο αντιδήμαρχος. Καθαρίζει η πόλη. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα άτομα. Αν δεν υπάρχουν άτομα, δεν γίνεται εδώ. Πόσα άτομα είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου? Γύρω στους 25. Πληρώνονται αυτοί από πού? Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν όμως και δημοτικά τέλη που καταναίμονται. Τα δημοτικά τέλη που καταναίμονται δεν καταναίμονται στους υπάλληλους. Mm-hmm. Καταναίμονται για τις διάφορες ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής. Άρα αυτό που λέει ο Δημότης, εγώ το πληρώνω το Δήμο για να με καθαρίζει, και αυτό δεν ισχύει 100%. Δεν ισχύει, φυσικά δεν ισχύει. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι είναι συμβασιούχοι? Οι συμβασιούχοι παίρνουν γύρω στους 20 με 25 συμβασιούχους για να συμπληρώνουν τα απορριμματοφόρα, γιατί δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι. Οι συμβασιούχοι αυτοί, μόλις ξεκινήσουν, άμα την ενάρξη δηλαδή της απασχόλησής τους, έχουν μπόνους και για το επόμενο οκτάμηνο, ή πάντα ξεκινάει από την αρχή? Όχι, είναι διαδικασία ΣΕΠ. ΑΣΕΠ. Είναι καθαρά διαδικασία ΣΕΠ. Πόσους χρειάζεται, έχει άρα 25 και 25-30, δηλαδή με 65 ανθρώπους γίνεται. Με 50 άτομα, ναι, γίνεται η αποκομιδή σκουπιδιών. 50 άτομα, όχι μόνο η αποκομιδή σκουπιδιών από τους κάδους, και ο καθαρισμός της πόλης και ο καθαρισμός των χωριών, αν χρειαστεί. Γι' αυτό τα οχήματα είναι για όλο το Δήμο, μέχρι τη θάλασσα. Για όλο το Δήμο είναι τα οχήματα αυτά εδώ. Δυστυχώς είναι για όλο το Δήμο. Δηλαδή, και να σκεφτείτε ότι στην καλοκαιρινή είναι 50 χωριά συν μία πόλη, 49 συν μία πόλη, τα οποία καθημερινώς, αν όχι καθημερινώς στα χωριά, μέρα παραμέρα, μαζεύονται τα σκουπίδια. Και στην πόλη καθημερινώς. Και υπάρχουν και η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση, συγγνώμη. Η ανακύκλωση. Υπάρχει και η ανακύκλωση που πρέπει να βγουν οχήματα για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Να κάνουμε ένα μαθηματικό σχήμα. Εάν δεν μπορεί ο Δήμος, γιατί όλα αυτά αποφασίζουν από την κεντρική εξουσία και λόγω τρόικας και λόγω τετρόικας τώρα και μνημονίων... Να σας πω, γιατί κατάλαβα που πέτει το σκεπτικό σας. Εάν δώσουν εντολή η κυβέρνηση να μην πάρουν οκτάμινα, δυστυχώς ο Δήμος έχει σβήσει. Πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. Η καθαριότητα πρέπει να δοθεί σε ιδιώτη. Και ο Δήμος κάνει τα αδύνατα δυνατά, είναι όχι εναντίον του ιδιώτη, είναι υπέρ να δουλεύουν άτομα. Να εξυπηρετεί και την κοινωνία της Κομοτηνής και να παίρνουν τον αντίστοιχο μισθό που πρέπει να παίρνουν. Άρα υπάρχει περίπτωση η ιδιώτευση, η ιδιωτική επιχειρηματικότητα σε αυτό το τομέα οπωσδήποτε θα προσδώσει τεχνολογία, αξία και νέα στάνταρτς κτλ. Και αυτό είναι θετικό να το λέμε, κύριε Ζηλούδη. Υπάρχουν όμως και κάποιες επιφυλάξεις για την ανάμειξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας? Φυσικά υπάρχουν επιφυλάξεις. Φυσικά υπάρχουν επιφυλάξεις, γιατί δεν ξέρουν καταρχήν ο ιδιώτης που θα έρθει. Δεν δούλεψε καμιά φορά ο ιδιώτης. Θα έρθει με οχήματα δικά του, με οχήματα του Δήμου αυτά τα παλιά. Αν έρθει με δικά του. Με δικά του οχήματα είναι διαφορετικά, γιατί είπατε πάνω στην τεχνολογία. Θα βασιστούμε πάνω στην τεχνολογία. Θα προσφέρει αυτό. Θα προσφέρει την τεχνολογία του.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει περίπτωση να εκφυλιστεί αυτό το υψηλό φρόνημα, τη αίσθηση του καθήκοντος, επειδή θα το κάνουν όλοι για τη δουλειά και θα δίνουν λογαριασμό στον ιδιώτη και όχι στον κόσμο και στον Δήμο. Όχι, θα υπάρχει και έλεγχος. Αλλά θα υπάρχει και έλεγχος. Φυσικά θα υπάρχει και έλεγχος. Αλλά δεν υπάρχει μεγάλο κίνδυνο στην ιδιώτευση. Όχι τόσο. Να μην επιτελούν σωστά το καθήκον. Όχι, 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 όχι. Έχουμε ένα λεπτάκι μόνο, αγαπητέ Δημήτρη Κυπουρέ, για να δώσω το λόγο στον Γιώργο του Ζηλούδη να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο και να απευθυνθεί και σε αυτούς τους αρμόδιους που μπορεί να ακούνε για τη σύνδεση του υψηλού αυτού τελικά λειτουργήματος που είναι ποδοκαθαρισμός, ποδοκαθαριστής, ο συλλέκτης των απορριμμάτων, ναι, σε υψηλό επίπεδο. Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ώστε αυτή η ξεκάθαρη σκέψη που έχουμε εδώ και 55 λεπτά διατυπώσει εδώ να πάρει σάρκα και οστά, να μετουσιωθεί σε πραγματική αποτελεσματικότητα. 2-3 πραγματάκια που αν περνούσαν από το χέρι σας τώρα θα μπορούσαν να γίνουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτό με τρόικα και χωρίς τρόικα. Είτε με τρόικα, είτε με τετρόικα. Ναι, είτε με τρόικα, είτε χωρίς τρόικα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι υπάλληλοι του Δήμου Κομοτηνής, τις καθαριότητες, ειδικά τις καθαριότητες, δουλεύουν με μεγάλη ευσυνειδησία, με μεγάλη ευσυνειδησία, με μεγάλο όφελος αυταπάρνηση προς τη δουλειά τους. Και αυτό όσοι το ζουν, πραγματικά και εγώ πριν 3 χρόνια δεν το ήξερα αυτό εδώ. Και έλεγα, ήμουν από τους ανθρώπους που λέτε κι εσείς, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έρθει να τα μαζέψει. Ήμουν κι εγώ από αυτούς. Δεν έλεγα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος. Όχι, αυτά που είπατε, αυτά που είπατε εσείς, όχι, ναι. Αυτά που είπατε εσείς. Είμαι από τους ανθρώπους, αυτούς πλέον, που θα είμαι δίπλα τους, οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν να κάνουν. Γιατί πράγματι επιτελούν ένα μεγάλο έργο. Και πρέπει και ο κόσμος. Συμπράξεις δήμου και εθελοντισμού υπάρχουν. Οφείλουν να υπάρχουν περισσότερο. Οφείλουν να υπάρχουν περισσότερο. Και από το Δήμο να πάρει πρωτοβουλία. Ναι, και όποτε χρειαστούν οι εθελοντικές, υπάρχει, ας πούμε, μια φορά το χρόνο να πάνε να καθαρίσουν μια ακτή. Εντάξει. Ή να καθαρίσουν την Υφαία επάνω. Υπάρχουν τέτοιες εθελοντικές οργανώσεις. Περισσότερο όμως θέλουμε. Και από τον ίδιο τον κόσμο, από τον ίδιο τον πολίτη να είναι εθελοντισμένος. Και να μην περιμένει τον άνθρωπο του Δήμου να έρθει να σκουπίσει έξω από το πεζοδρόμιο του. Που σκουπίζει αυτή τη στιγμή. Που υπάρχουν γυναίκες και σκουπίζουν έξω από το πεζοδρόμιο. Αν είναι δυνατόν, έξω από το πεζοδρόμιο του σπιτιού που κάποτε έβγαινε η γιαγιά μου, ο παππού σου και μάζευαν και σκούπιζαν και έβαφαν και το πεζοδρόμιο και όλα αυτά εδώ. Γιατί καταληκτικά να πούμε, κύριε Ζηλούδη, πόσο σημαντικό είναι όλοι. Σε επίπεδο της μεγαλύτερης δυνατής αυταπάρνησης και ευσυνειδησίας, που δυστυχώς είναι το τεράστιο έλλειμμα το πολιτισμικό στη χώρα μας, που θεσμικά, οικονομικά, δημοσιονομικά, τα πάντα επηρεάζει αρνητικά, είναι ότι εάν δεν υπάρχει συνολική αντίληψη σε επίπεδο αξίας, σε επίπεδο λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης σε αυτά τα τρία, δεν μπορεί να δούμε το πράγμα αποτελεσματικά, δυστυχώς, γιατί υπάρχει μια τεράστια αλυσίδα μικρών κρίκων που αφορούν την αποκομιδή. Ένας κρίκος, για παράδειγμα, είναι και οι υπόνομοι, οι οποίοι όταν είναι βουλωμένοι αυτή τα φρεάτια κτλ. Και αυτά γίνονται κομμάτι μεταμολυσματικών ασθενειών κτλ. Όλα αυτά, πολύ σωστά, τεχνογνωσιακά σε υψηλό επίπεδο, μπορούμε και οφείλουμε να τα τονίζουμε εδώ με τη δύναμη της αλήθειας. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ετοιμότητα του ατόμου, του πολίτη, να αναλάβει το χρέος του. Έτσι. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ που με φωνάξατε εδώ στην εκπομπή σας και είπαμε πραγματικά αλήθειες. Ακριβώς. Με τη δύναμη λοιπόν της αλήθειας και με τον Γιώργο Ζηλούδη προχωρούμε στο πρόγραμμά μας εδώ με την Ελληνοφρένεια. Αύριο μία ακόμα σημαντική έκπληξη σε επίπεδο υψηλό αξιακό, ένα επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα που είναι για πολλούς ίσως και το μείζον. Να είστε καλά, μέχρι αύριο στις 12.